Όσον αφορά την προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στην πόλη του Ιρακλείου... Ε, ...όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, η προθεσμία αυτή λύγει τέλος του χρόνου... ...στις 31-12 του 2023. Ε, είναι πάγιο το αίτημά μας και σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ιρακλείου... ...αλλά και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων... ...το να δοθεί παράταση έστω ενός έτους καταρχήν και να εξετάσει το ενδεχόμενο ο αρμόδιος υπουργός να δώσει 20 ετή προθεσμία διορθώσης των αρχικών εγγραφών από την έναρξη λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και συγκεκριμένα για την πόλη του Ηρακλείου όπου ξεκίνησε η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου στις 2 Δεκεμβρίου του 2010 σαν πάγιο έτοιμά μας είναι η λήξη της προθεσμίας και συμπλήρωση της διορθώσης των αρχικών εγγραφών έως το 2030». Ε, αυτό θα, η, επίσης είναι ένα πάγιο αίτημα που έχει εκφράσει τόσο ο Δικηγορικό Σύλλογο Ιρακλείου όσο και το Τεχνικό Επιμελητήριο και, σαν αίτημα, αιτιολογείται στη βάση ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όπως είναι ενδεικτικά τα ακίνητα τα οποία είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, τα οποία ακίνητα στην ουσία δεν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες και όσοι δεν τα έχουν δηλώσει πρέπει άμεσα να σπεύσουν να κάνουν τις διαδικασίες που προβλέπονται είτε κάνοντας δικαστήριο εναντίον του ελληνικού δημοσίου, που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να μπουν σε αρκετά έξοδα... με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε εξοντοτικούς θα λέγαμε δικαστικούς αγώνες... για να εξασφαλίσουν το ενδεχόμενο να έχουν το ακίνητό τους στο όνομά τους. Και επίσης όσον αφορά τα ακίνητα αυτά, αν οι ιδιοκτήτες θα διαφορήσουν... και δεν εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, όταν οριστικοποιηθούν οι αρχικές εγγραφές τότε θα περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή πλέον οι ιδιοκτήτε στα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη θα είναι το ελληνικό δημόσιο. Επίση, όσον αφορά τα ακίνητα που είναι εξαδιαιρέτου και είναι στο ίδιο ακίνητο αρκετοί ιδιοκτήτε, για να αποκτήσει εμπορική αξία το ακίνητό του θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης δηλαδή με αγωγή να στραφούν εναντίον των υπολείπων συνειδιοκτητών και να ζητήσουν το κομμάτι του στο δικό του ακίνητο στην ουσία από το όλο εξαδιαιρέτου οικόπεδο να γίνει ανεξάρτητο και αυτοτελέ και με αυτόν τον τρόπο το ακίνητό του στην ουσία θα αποκτήσει εμπορική αξία. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις η προθεσμία λύγει μέχρι τέλος του χρόνου και καταλαβαίνετε ότι με βάση αυτά που προαναφέρουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν είναι δεδομένο ότι είναι επιτακτική η παράταση που πρέπει να δοθεί, να είναι τουλάχιστον για ένα έτος η παράταση αυτή και σαν χρονικό ορίζοντα θα πρέπει και ο αρμόδιος υπουργός και η υπεύθυνη να σκεφτούν να δοθεί πάγια παράταση.